Λαμβάνω με το τρέιλερ, με, δηλαδή νιώθεις πως είσαι μια συνωμοσία που μετά. Δεν την πιστεύεις, δηλαδή συνωμοσιολόγος να είσαι, δεν θα το φανταζόσουν ότι θα έβλεπες αυτό το πράγμα μπροστά σου να καταστρέφεται η Ελλάδα και να ασχολούνται με τον Κασελάκη, με τον Αλβανάκη, με το τρέιλερ, με τον άλλο που δήλωσε λέει όχι μαχαίρια, παίρνουν ένα βίντεο, κόβουνε δύο δευτερόλεπτα και γίνεται πρώτο θέμα στα κανάλια. Και το βίντεο με τη δαδιά που καίγεται δεν παίζει πουθενά. Το καταλαβαίνετε. Μιλάμε για εκμαυρισμό. Μιλάμε για συντονισμένο έργο. Βγαίνει ο Γκουρμπάτης, θα το ξαναπώ, και απαιτεί από τη δικαιοσύνη να κινηθεί δικαστικά κατά της κυβέρνησης. Να κινηθεί νομικά λέγοντας ότι διαπράττει έγκλημα. Και δεν κουνιέται φίλο. Και βλέπω τη δικαιοσύνη να ασχολείται με το βίντεο. Και τα τρία λεπτά, και τον ψευτόμαγκα, και τον προβοκάτορα θα πω εγώ. Είναι δυνατόν. Μάλιστα. Πάμε στην Εγνατία να τη δούμε από το άλλο ρεύμα τώρα, έτσι. Γιατί έχουμε δείξει και τις προηγούμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι, και έχουμε καινούργια περιστατικά, καινούργια βίντεο, με νεκρούς, με διόδια που κλείνουν, εκεί από παράνομους μετανάστες. Να ξεκινήσουμε, παιδιά, από αυτό. Να δούμε, λοιπόν, καταρχάς, έχουμε τη φωτογραφία στην Εγνατία από τους δύο νεκρούς από την οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα. Έχουμε τη φωτογραφία, να τη δούμε. Δώστε μου τη φωτογραφία, την φωτογραφία 5, την πρώτη. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ Σαλαμπάση, Τζανετάκης είναι. Αυτοί τώρα θεωρούνται διακινητές, δουλέμποροι. Εν πάση περιπτώσει έχουμε δύο νεκρούς στο αντίθετο ρεύμα. Μόνιμο το φαινόμενο. Αρισπίνο, μόνιμο το φαινόμενο εκεί στην Εγνατία, ρε παιδιά, τι γίνεται. Και δώστε μου και την άλλη φωτογραφία που δείχνει που είναι σημερινή, τα διόδια στη μέση που έκλεισαν για 15 λεπτά. Τι έχει γίνει τώρα εκεί, ο Θεός και η ψυχή τους. Πάλι ανάποδη οδήγηση. Αυτά είναι τα χάλια. Κλέβουν αυτοκίνητα. Πηγαίνει. Α, έχουμε και το βίντεο. Κάνουν δουλεμπόριο, να το δούμε το βίντεο, είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει ακριβώς τι επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Αυτοί λοιπόν οι δύο που είδαμε και το ερώτημα ξαναδείξαμε από τους ανθρώπους, είναι θύματα των ατυχήματος. Των δολοφόνων, ναι. Δουλεμπόρων. Δεν είναι ατύχημα, είναι δολοφονία. Όταν παίρνεις ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, ως δουλεμπόρος, διαπράττεις δηλαδή κακούργημα, βγαίνεις αντίθετο ρεύμα και σκοτώνεις το παλικαράκι που πάει στη δουλειά του και τον αγρότη που πάει στο χωράφι του, είσαι δολοφόνος. Είναι δολοφονία. Είχαμε την περίπτωση με τη μάνα με τα ανήλικα παιδιά που πέσανε πάνω τους και πήγαν όλοι στο νοσοκομείο. Πάμε να δούμε και τα βίντεο με τα κλεμμένα, γιατί άλλη μάστιγα αυτή. Έχουμε καινούριο και σημερινά. Δείξαμε τις προάλλες και έχει πάλι ενδιαφέρον αστυνομικό άρι αυτό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που τα κλέβουν από την Αθήνα, γιατί έχουν πινακίδες Αττικής. Τα κλέβουν, ακούστε, τα κλέβουν από την Αθήνα, τα στέλνουν σε φωτογραφίες στις ομάδες που έρχονται με παράνομους μετανάστες. Και πού είναι η αστυνομία, ρε παιδί, πώς θα πάμε. Δηλαδή, πώς τα αυτοκίνητα αυτά τα κλέβουν, τα αυτοαφήσουν και τα στέλνουν για να δουν οι παράνομοι μετανάστες με τι αμάξι θα έρθουν, τι ταχύτητας είναι το αμάξι αυτό, γιατί υπόσχονται μη συλλήψεις οι μετανάστες. Τα αμάξια που βλέπετε εσείς σε βίντεο στο Facebook. Δώστε το βίντεο, δώστε το καινούργιο βίντεο. Για να δουν οι παράνομοι μετανάστες με τι αμάξι θα έρθουν, όπως τους δείχνουν και το σκάφος που θα τους φορτώσουν. Η οδηγή αυτή, κύριε Καψαμπέλη, Αντρέα Παγιακόπουλε, είναι καμικάζι δολοφόνοι. Δεν είναι οδηγοί που πήγαν στη σχολή οδηγών στη γωνία και πήραν την πρωμά. Είναι καμικάζι δολοφόνοι. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Έχουν βγει από τις φυλακές, είναι απεσταλμένοι της στρατογορφυλακής της Τουρκίας, έχουν λεφτά στα χέρια τους, έχουν μοιράσει στα δόντια, στα δυόδια στην πέμπτη φάλαγγα των Ελλήνων, διότι χωρίς τη συμμετοχή των Ελλήνων δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Μόλις περάσουν τα Τέμπη, τα αυτοκίνητα αυτά, άπαντες ορίζονται. Δείξτε φούρνο τα πλάνα. Έλα, αυτό είναι ένα από τα κλεμμένα αυτοκίνητα. Μόλις περάσουν τα Τέμπη, όλοι γνωρίζουν ότι αυτό το αμάξι που πέρασε με ελληνικές πινακίδες τη συγκεκριμένη ώρα πάει να φέρει παράνομους μετανάστες. Προσέξτε αυτοκίνητο, 200 χιλιόμετρα αναπτύσσει την ώρα. Τα ξέρει καλά ο Αντρέας Παπακυριακόπουλος. Είναι λάτρης της ταχύτητας και τα γνωρίζει. Κοιτάξτε αυτοκίνητο, 200 χιλιόμετρα
Πεζό, αναπτύσσει την ώρα. Δεν είναι τυχαίο, μπαίνουν μέσα. Τους το έχουν υποσχεθεί αυτό το αυτοκίνητο. Δεν θα τους βάλουν σε καρότσα και αυτό είναι συνάντηση του μεροκάματου που πληρώνουν. Κύριε Καυσαμπέλη, Αντρέα Παπακυριακόπουλε, εάν δεν σταματήσει η διαφθορά σε ανώτατο επίπεδο στην ηγεσία της αστυνομίας, σε υπουργεία που έχουν άμεση σχέση με τη διακίνηση παράνομων μεταναστών, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δεν γίνεται έτσι για να περνάει η ώρα. Αγοράζουν βάρδιες οι αστυνομικοί. Η απορία μου, κύριε Χρήστο. Έχουν ξαναπεί για να μπορούν να περνάνε όλοι αυτοί. Ακριβώς. Η απορία μου λοιπόν είναι ότι επειδή δείξαμε και τις προάλλες ότι είναι, δεν είναι απλά ελληνικές πινακίδες αυτό που λες. Είναι πινακίδες Αθηνών, Αττικής. Σωστά. Δηλαδή για να γίνεται και να μην έχουν πιάσει και κανέναν, γιατί αν το είχαν πιάσει θα το είχαν διατυπανίσει. Σημαίνει ότι κάτι γίνεται εδώ. Υπάρχει μια προστασία, μια ανοχή. Δεν γίνεται δηλαδή να κλέβονται αυτό. Αυτό λέμε ακριβώς. Είναι ναι. Πολλά τα λεφτά. Αυτό λέμε. Ναι, ποιος έχουν ιστοσελίδες και ποιος διαφημίζουν τα αυτοκίνητα. Πάρη μου, εδώ υπάρχει ευθύνη. Γιατί συμβαίνει. Ποιος την έχει. Ο καντιναλάς της εξαιρετικής μου. Όχι, η αιτία, η αστυνομία, δεν ξέρω ποιος. Τι ψάχνεις, δεν υπάρχει ποιος. Η αστυνομία. Τέλεια και παύλα. Η αστυνομία. Η πολιτική προστάθμιση. Τίποτα δεν κάνει πλάκα, κάνεις. Τι να κάνει. Να μην το ρωτήσω. Μια μηχανή ανεβαίνει σε γκρου, μια κατεβαίνει και όταν ανεβαίνει είναι σούσα γιατί έχει φορτωθεί με βαλίτσες με χρήματα. Απλά πράγματα. Η διαφορά στην Ελλάδα τώρα, κυρίαρχα επί Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει προηγούμενο. Σκοτωθήκανε, φαγωθήκανε στρατηγοί. Σήμερα κυριαρχεί στην αστυνομία σε επίπεδα ανώτατα μια νέα καμόρα, μια νέα Greek Mafia που προσπαθεί να ελέγξει. Ακούσε με. Σαγωγικά, βάλει το μήνυμα τώρα. Ποιο είναι εισαγωγικά, το Greek Mafia. Καμόρα, μέσα στην αστυνομία, είπε. Μέσα, πιο μέσα δεν γίνεται. Βάλει το εισαγωγικά. Τι να πω τώρα, σε εισαγωγικά. Πριν από λίγες εβδομάδες, κύριε Καψαμπέλη, πριν από λίγες εβδομάδες ο Τριμελές εφετείο ήταν στο Εδόλιο 20 ανώτατοι αξιωματικοί που περιέργως ήταν ταυτόχρονα και στις θέσεις τους. Ναι. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Μπορεί σήμερα να είσαι δημόσιος υπάλληλος σε κατασκήνωση Δήμου και να υπάρχει σε βάρος σου κακόγημα και να παραμένει στην υπηρεσία σου. Όχι. Στρατηγή της Ελλάδας που ήταν κατηγορούμενοι στο Εδόλιο, στο Τριμελές εφετείο, πώς παρέμειναν και στη θέση τους. Ένας από αυτούς το διώξανε προχτές εξ αφορμής της δολοφονίας του άτυχου οπαδού. Τρώγονται γιατί αλλάζει η φουρνιά. Έφυγε ο κύριος Φουρλάνος, το ξέρετε, Λαβράνος λέγεται αλλιώς. Έφυγε ο κύριος Δημητριάδης και φεύγει και η φουρνιά των στρατηγών και των επιλόγων που είχε στην παρέα του. Πήγανε άλλοι στο Μαξίμου και φέρνουν τους δικούς τους ταμείες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Το ταμείο της διαφοράς στην πατρίδα μας το έχει η Ελλάς και οι αρχές ασφαλείας. Αλλά τον άλλο τώρα για να σε τσιγκλήσω, για να σε τσιγκλήσω, στα Χανιά τον τσιμίσανε. Θα σου πούνε, εμείς τον τσιμίσανε. Όχι, θα μου πούνε σήμερα και εδώ είναι μεγάλο ζήτημα γιατί αφέθηκε ελεύθερος ανεφόρον ο γιος του. Προσέξτε, ο γιος σήμερα αφέθηκε ελεύθερος. Εγώ μαθαίνω το παρακίνιο πιέσεων δύο πολιτικών στα Χανιά οργιάζει όταν θα πάει μεθαύριο. Ο ένας, ο πατέρας, ο αρχηγός που κατηγορούμενος της φαμίλιας Μητσοτάκη που περιέργωσε χτες τον πόντσι κοιλιά του και δεν πήγε σήμερα το πρωί 9.30 στην ανακρίτρια που τον περίμενε, πήγε στο νοσοκομείο Χανίων. Εάν η δικαιοσύνη, κύριε Καψαμπέλη, θέλει να συνεχίζει να εξευτελίζεται από έναν που πιάστηκε με τα λεφτά στο χέρι, τον πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων και την νομική του υπεράσπιση, ας το κάνει. Είναι αδιανόητο, είναι ο ξεφτελισμός στη δικαιοσύνη. Κάποιος να μην πηγαίνει να απολογηθεί και να λέει πονάει η κοιλιά μου. Ο γιος του σήμερα που απολογήθηκε, που κλείδωσε την πορτά, που η ηχογραφία σε βάρος του είναι καταπέλτης, η κυρία Ανακρίτρια τον άφησε ελεύθερο μόνο με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Αστείο δηλαδή. Εάν αφαιθεί ελεύθερος ο πατέρας του, δεν το είπα, θα το πω αύριο. Αν αφαιθεί ελεύθερος ο πατέρας του, να ανοίξουν ελάκο να χαθούν. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Θέλω πριν κλείσουμε, πριν πάμε μάλλον στο διάλειμμα, κλείσουμε την ενότητα αυτή, να δούμε και τις εξελίξεις από την Κύπρο, γιατί κάναμε τώρα αυτή την παρένθεση με τα αστυνομικά, που συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Είδαμε χθες, δείξαμε τι γίνεται εκεί με τον Τουρκομάνο, τον που ζήτησα συγγνώμη, αλλά τα επεισόδια συνεχίζονται. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται, καθώς έχουμε νέες προκλήσεις από πλευράς ομάδας παράνομων μεταναστών.